ήταν ο Ρήγας ο Δάρδαλης. Καλησπέρα, Ρήγα. Χαίρετε. Τι θα σου θυμίσω τώρα. Τον μεγάλο Α103 τότε, το 90, αρχές 90 κάτι, που έβγαινες και μας έλεγες τις ειδήσεις από την Αθήνα. Το θυμάσαι? Βέβαια. Ξέρεις, αν ήμουν η δεύτερη Αβανή, θα έλεγα, μα εγώ δεν ζούσα πριν από 30 χρόνια. Τι μου λες τώρα. Με μπέρδεψες με κάποιον άλλον. Δεν το ξεχνάω με τίποτα τότε. Ήτανε στον Α103 και γύρω στις 6 παρα 10, είτε μαζί είτε με τον Νίκο το Πετρουλάκι, και έβγαινες και έλεγες ό,τι είχε να κάνει με την Αθήνα, τα νέα της Αθήνας. Τι κάνεις, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είμαστε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και δουλειά. Λοιπόν, είπα πριν από λίγο και το έχω πει αρκετές φορές εδώ μιλώντας και με τον Κώστα Κούση, αλλά και στον αέρα, ότι είσαι ο αγαπημένος μου όταν παρακολουθώ NBA. Γιατί παρακολουθώ NBA, το λατρεύω, το γουστάρω, το αγαπώ, είμαι ερωτευμένος μαζί του. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στη γη που υπάρχει, σε όλα, εντός, εκτός αγωνιστικού χώρου, κερκίδες κτλ. Και είσαι λατρεία, Ρήγα, όταν μεταδίδεις NBA, και κυρίως είσαι η λατρεία όταν κλείνεις τη μετάδοση. Το γεια και χαρά δηλαδή είναι η λατρεία. Να ξέρεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε fan club κανονικά. Ρήγα Δάρδαλη. Να σου πω κάτι, όλοι οι άνθρωποι έχουν κουσούρια, προφανώς εγώ είμαι το δικό σου. Έτσι ακριβώς, εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Αλλά εγώ δηλαδή όταν έχει, ας πούμε, βλέπω στο μενού που έχει η Ρήγα, εκεί. Μετάδοση. Τα υπόλοιπα, εντάξει, όταν είναι, εντάξει, και οι άλλοι καλοί, αλλά σαν το Ρήγα κανείς στην περιγραφή. Και ξέρεις, μιλάς και με έναν οπαδό, έναν συνδεσμίτη, ένα πετσί Golden State Warriors, έτσι. Πετσί όμως. Έτσι. Δηλαδή να γίνονται τα παιχνίδια 6 και 7 το πρωί και να ξεσηκώνω τη γειτονιά εγώ με κανονικά βρυσίδια, φωνές, να χτυπάω, ξέρεις, διάφορα εκεί, τραπέζια, αυτό, καναπέδες στα καλάθια και τέτοια. Τέτοια κάνω. Δηλαδή με ένα τέτοιο μιλάς τώρα. Πρέπει να οργανώσεις ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο. Βέβαια θα πρέπει να... Είναι το όνειρό μου. Λεφτά για καμιά διετία, διότι το Σαν Φρανσίσκο είναι μία από τις πιο ακριβές πόλεις της Αμερικής και... Πλέον τα εισιτήρια των Warriors στο καινούριο τους γήπεδο, το Chase Center, κοστίζουν σχεδόν χρυσάφι, ιδίως στα play-off. Θυμάμαι να σου πω μια ιστορία που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Όταν είχαμε πάει το 2016 στους τελικούς, τότε οι Warriors έπαιζαν στο Oakland. Το Oakland με το San Francisco απέχει περίπου μισή ώρα, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Στο τότε γήπεδο τους λοιπόν, είχαμε συναντήσει, οι δημοσιογραφικές θέσεις ήταν στο πάνω διάζωμα στα πουλιά, όπως λέγαμε, πολύ κοντά στο ταβάνι. Ναι. Και ξαφνικά μία μέρα πριν μία ώρα πριν ξεκινήσουμε την μετάδοση, ακούσαμε κάτι Έλληνες να μας φωνάζουν και έρχονται, μας μιλάνε. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν κάποια παιδιά που βρίσκονταν σε bachelor party και... Σε μπάτσελορ εβδομάδα είχαν πάει στην Αμερική με έναν φίλο τους που παντρευόταν. Είχαν κάνει ταξίδι οδικός από το Las Vegas. Εκεί ήταν ο τόπος όπου... που θα ήταν. Hangover και έτσι, ναι. Και είχαν έρθει οδικός και είχαν καταφέρει να βρουν εισιτήρια τα οποία κόστησαν $280. Μιλάμε για στα πουλιά που έβλεπες... Ναι. Στα πουλιά έβλεπε τους παίκτες σαν πυρμίγκια. Και αυτό ήταν το φθηνότερο εισιτήριο που είχαν καταφέρει να βρουν τότε, πριν από 6 χρόνια. Κοίταξε, εμένα αν κάποιος με ρωτήσει σήμερα ποιο είναι το όνειρό μου, είναι η παρουσία μου σε match των Warriors στις, πώς λένε, court seats, εκεί μπροστά, δίπλα. Απλά δεν ξέρω αν στο εντός έδρας παιχνίδι θέλω να είμαι σε αυτή τη θέση, δίπλα στον μπάγκο, δίπλα στον γκέρ ή δίπλα στον αντίπαλο, για να βλέπω τις αντιδράσεις τους στα καλάθια του Κάρι και του Πουλ και του Τόμσον. Δεν ξέρω πού, αυτό δεν το έχω αποφασίσει. Να βρω τη θέση και δεν με ενδιαφέρει, αλλά εκεί θέλω. Δηλαδή αν θα πάω, αν θα εκπληρώσω αυτό το όνειρό μου, θέλω να το χρυσοπληρώσω κιόλας, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Εκεί θα πρέπει να έχεις πιάσει όμως το jackpot του Τζόκερ. Γιατί, ρε Ρήγα, πόσο έχει εκεί το εισιτήριο? Πόσο? Να αρχίζω να βάζω στην άκρη, πόσο? Τώρα στα play-off, μια θέση δίπλα στο μπάγκο πρέπει να έχει 10 χιλιάρικα.
10.000 ευρώ, ε. Εντάξει. Ε. Δολάρια, δηλαδή, οκ, εντάξει. Πάνω κάτω το ίδιο. Εντάξει, οκ. Θα επιστρέψω μετά και δεν θα βγω για ένα χρόνο. Θα τρώω στη μαμά μου μόνο. Με τα περάκια. Μάμα καλό φαγητό θα έχει, οπότε εντάξει, ευχαριστημένος θα είσαι. Είναι τιμή τώρα σε αυτή τη φάση, λέει, στους τελικούς, ας πούμε, αν πάνε στους τελικούς είναι... Όχι, φεύγει. Στους τελικούς είναι από 20 και πάνω. Τι λέει, ρε φίλε. Είναι οι τιμές, εντωμεταξύ, το είπα και προηγουμένως, ότι το Chase Center είναι αυτή τη στιγμή στο NBA το πιο ακριβό γήπεδο. Ναι. Οι τιμές πάντοτε ανεβαίνουν στις μεγάλου πόλεις, δηλαδή η Νέα Υόρκη, να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα, είχα πάει σε ένα κολεγιακό τουρνουά πριν από 2 χρόνια και πήγαμε και πήραμε 4 νερά και μας λέει ο ταμείας 32 δολάρια και πήγα να πάθω κεφαλικό. Νερά τι, 500 μικρά? Ναι, του λέω νερό πήραμε και ξέρεις οι Αμερικάνοι δεν καταλαβαίνουν τα δικά μας τα αστεία, επέμεινε 32 δολάρια. Έκανε 8 δολάρια το μπουκαλάκι. Το Madison Square Garden, το πρώην Staples Center, την Crypto.com Arena, ναι, και το Chase Center είναι τα πιο ακριβά γήπεδα στο NBA. Ναι, πόσο κόσμο χωράει, μάλλον το γήπεδο των Warriors πόσο χωράει τώρα, το καινούριο εννοώ? 18.000. Μικρό είναι. 18.000, μικρό. Το πιο ωραίο γήπεδο από αυτά που έχεις επισκεφθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Αμερική, στο NBA, Ρίγα, ποιο είναι? Ποιο είναι αυτό που έπαθες πλάκα που λέμε? Νομίζω ότι η έτσι πιο εκλεπτισμένη, θα έλεγα, ατμόσφαιρα που συνδυάζει φανταστικό γήπεδο, πολύ, όπως λένε οι Αμερικανοί, high-end φιλάθλους, είναι το γήπεδο των Heat, όπου περπατάς και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου τη Ριάννα. Πας λίγο πιο πέρα, βλέπεις τον Λένι Κράβιτς. Ναι. Εντάξει, ναι. Γενικά υπάρχει μια πολυτέλεια και μια χλειδί. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα τεράστιο πολυτελές κλαμπ. Ναι, όπου σε μια άκρη παίζουν και μπάσκετ. Ναι. Στο Μαϊάμι γενικότερα είναι θέμα πιο πολύ prestige να πάει κανείς στο γήπεδο, να έχει είτε court sites είτε ένα καλό εισιτήριο. Ελάχιστα ενδιαφέρονται για τον μπάσκετ. Γι' αυτό αν παρατηρήσεις στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου των Miami Heat υπάρχουν πάρα πολλές άδειες θέσεις, όμως ανακοινώνεται sell out. Τι συμβαίνει? Ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας δεν ενδιαφέρονται για τα μάτια της κανονικής περιόδου και δεν πατάνε ποτέ. Και γι' αυτό το γήπεδο, ενώ είναι άδειο, εμφανίζεται στα χαρτιά ως γεμάτο. Αντίθετα στα play-off που τα παιχνίδια έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι κάτοχοι διαρκείας πηγαίνουν και το γήπεδο είναι και στα χαρτιά και ουσιαστικά γεμάτο. Φοβερό. Λίγο, εδώ το δίνω σε κανένα φίλο της, ας πούμε, να πάει, που δεν μπορεί να πάει στα υπόλοιπα μάτς και κυρίως στα play-offs. Εκτός και αν δεν γίνεται, αν πρέπει να είναι ο κάτοχος, πρέπει να πηγαίνει αυτός και όχι, δεν μπορεί να το δίνει σε κάποιον άλλον. Όχι, μπορείς να το δώσεις, μπορείς να το μεταπουλήσεις και είναι νόμιμο. Να το μεταπολύσεις αρκεί να αποδώσεις φόρος. Στην Αμερική τα πάντα είναι προσπόληση, αρκεί να αποδίδεις αυτά που πρέπει στην εφορία. Επίτρεψέ μου τώρα πάνω στη συζήτησή μας να διακόψω λίγο, γιατί έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, να πω ότι η συνάντηση μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, μιλάω για το τελικό του ποδοσφαίρου στις 21 Μαΐου, και Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Το πρώτο που βγαίνει έτσι, η πρώτη πληροφορία που βγαίνει είναι ότι και οι δύο ομάδες ζήτησαν από την Ομοσπονδία να τους δώσει από 22.000 εισιτήρια για τον κόσμο τους. Δηλαδή 22 ΠΑΟΚ και 22 Παναθηναϊκός. Στη συνέχεια θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι το πρώτο που βγαίνει μετά την ολοκλήρωση της κουβέντας. Ρίγα, θέλω ένα σχόλιο γενικό και σύντομο, για να μην σε κουράζω, για τα play-offs αυτή τη στιγμή. Και για τον Γιάννη, τον οποίο να ξέρεις τον κυνηγάω εγώ, δεν τον θέλω καθόλου. Από τη στιγμή που δεν ήρθε στους Warriors και έμεινε στο Milwaukee, τον κυνηγάω ανελέητα. Λοιπόν, χώρια ότι τον περνάει αντίπαλος από δίπλα του και του σφύριζουν φάουλ. Εντάξει, δηλαδή η σκιά του αντιπάλου είναι φάουλ υπέρ του. Αλλά τέλος πάντων, κάνω αυτό, το βάζω στην άκρη. Πώς βλέπεις, τι μπορείς να ρισκάρεις μια πρόβλεψη για το πώς θα πάμε στους τελικούς του NBA φέτος? Μέχρι τώρα. Νομίζω ότι στους τελικούς Ανατολής θα έχουμε
ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό και αμφίροπο ζευγάρι, αυτό ανάμεσα στους Bucks και τους Miami Heat, χωρίς να θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η σειρά των Bucks με τους Celtics. Είδαμε ότι τα ξημερώματα τους νίκησαν εύκολα τους Bucks. Ναι, πολύ εύκολα. Και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1. Οπότε έχει ακόμα ψωμί αυτή η σειρά, ιδίως από τη στιγμή που δεν παίζει ο τραυματίας Chris Middleton. Αλλά νομίζω ότι... Αυτός δεν θα παίξει ρίγα σε όλη τη σειρά. Σε όλη τη σειρά δεν θα παίξει ο Middleton. Ναι, δεν θα παίξει. Α, η ζημιά. Δεν θα παίξει όλη τη σειρά. Οπότε νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Bucks. Αλλά έχουν το πάνω χέρι και θεωρώ ότι τελικά στο τέλος θα καταφέρουν να περάσουν τους Celtics. Από την άλλη πλευρά, οι Heat και έχουν καλύτερη ομάδα και φυσικά έχουν το πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών της απουσίας του τραυματία Joel Embiid. Αλλιώς θα ήταν η σειρά πολύ πιο ανταγωνιστική. Οπότε νομίζω ότι στην Δύση θα πάμε σε τελικούς Miami Bucks και εκεί θα είναι πραγματικά τρομερό. Το ζευγάρι θα είναι με το Miami να έχει το πλεονέκτημα. Δύο ομάδων. Miami έχει το πλεονέκτημα. Το Miami έχει πλεονέκτημα. Το Miami θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας σε αυτή τη σειρά, εφόσον βέβαια, επαναλαμβάνω, οι Bucks περάσουν, λογικά θα έχουν πίσω τον Chris Middleton. Στην Δύση, εύκολα ή δύσκολα, οι Suns θα περάσουν τους Mavericks και από εκεί και πέρα η ομάδα σου θεωρώ ότι έχει το πάνω χέρι στη σειρά με το Memphis, αλλά δεν πρόκειται να γίνει το λεγόμενο gentleman sweep, δηλαδή το 4-1. Θεωρώ ότι αυτή η σειρά θα φτάσει στα 6 παιχνίδια. Ναι. Και τελικά οι Warriors θα καταφέρουν να κάμψουν τους φανταστικούς φέτος. Φανταστική είναι. Εγώ πρόσφατα τους είδα, να σου πω την αλήθεια, Ρίγα, σε ένα παιχνίδι μήνα δεν έχει. Και ενώ διάβαζα για αυτούς, αλλά σε εικόνα και παιχνίδι κανονικά είδα πρόσφατα και έπαθα πλάκα με την μπασκετάρα που παίζουν και την αμινάρα που παίζουν οι Grizzlies. Ναι, έχουν μια πολύ νεανική ομάδα. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό φυσικά στο μπάσκετ, ιδίως στο NBA, να έχεις αθλητικότητα, να έχεις μέγεθος, να έχεις ταλέντο. Αυτό που έχουν το επιπλέον οι Grizzlies είναι σκληράδα. Έχουν μια πάρα πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Είναι φυσικά ο Τζα Μοράντ, ένας διαπλανητικός παίκτης με απίστευτα αθλητικά προσόντα. Ναι, παράλληλα, ναι, όμως είναι και σκληρός. Και μετά έχουν τον Μπέιν, τον Ντέσμον Μπέιν, τον Ντίλον Μπρουκς και τον Στίβεν Άνταμς, που συνδυάζουν την ποιότητα με τη σκληράδα. Έτσι λοιπόν το Memphis από το πουθενά, μέσα σε μία τριετία, από εκεί που ήταν μια ανυπόλοιπτη ομάδα που δεν είχε καμία τύχη για τα play-off, οικοδόμησε το roster της με κεντρικό άξονα τον Τζα Μοράντ, τον πλαισίωσε με πάρα πολύ σκληρούς και ομαδικούς παίχτες και έτσι έφτασε τώρα να είναι μία από τις καλύτερες ομάδες ολόκληρου του NBA. Να ρωτήσω αν οι βαλίτσες ετοιμάζονται, εσύ και ο Βασίλης ο Σκουτής, θα είστε στους τελικούς, δεν θα είστε, δεν θα πάτε? Θα το δούμε. Α. Αυτό, ξέρεις, γιατί? Είναι πολλά... Πλέον δεν είναι, παλιότερα θα σου έλεγα ναι, εννοείται θα πάμε, αλλά πλέον είναι δύσκολο πολύ το ταξίδι στην Αμερική με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Πήγαμε στο All-Star Game, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια η Cosmote TV έχει κάνει άπειρες αποστολές στην Αμερική. Βέβαια, γι' αυτό το είπα. Τσίλι, ναι. Τον Άρη Μπάρκα, αλλά πλέον δεν είναι εύκολος ο προγραμματισμός ενός τέτοιου ταξιδιού. Ναι. Οπότε... ακόμα δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Μάλιστα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες με τον Ρίγα το Δάρδαλη για NBA σίγουρα. Ρίγα, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε στο Λίμπερο και θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και το μήνυμά μου στη Θεσσαλονίκη είναι: παίξτε περισσότερο μπάσκετ. Γεμίστε το Ποσειδόνιο, γεμίστε τα ανοιχτά γήπεδα. Η Θεσσαλονίκη έχει ταλέντο στο μπάσκετ και τρομερή παράδοση. Θέλω ένα γεια και χαρά στο τέλος. Γεια και χαρά. Γρήγα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αντίο.